Η απόψινή μερίδα παρουσιάζει ιδιαίτερο και εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της σημερινής ιστορικής συγκυρίας που δείχνει να βάλει με γεωμετρική πρόοδο κατά του διεθνούς και κεκτημένου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ποιο βαθμό καταπατούνται τα δικαιώματα του ανθρώπου στις μέρες μας, πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητά μας οι φυλετικές διακρίσεις και ποιες είναι οι συστάσεις των διεθνών οργάνων για τη χώρα μας, σχετικοί προβληματισμοί τέθηκαν σε ημερίδα με θέμα «Η Ελλάδα ενώπιον διεθνών οργάνων προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου», που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντάλλαξαν απόψεις σε έναν ανοιχτό διάλογο μέλη της κυβέρνησης, ανώτατη δικαστική, εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής και εκπρόσωποι όλων των οργάνων ελέγχου στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Τα φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού, φασιστικών συμπεριφορών, ακόμη και εγκομιασμού της ναζιστικής ιδεολογίας, διεκδικούν να βγουν από την ιστορική αφάνεια και βιβλιογραφία και να αρδεύσουν πολιτικές διχασμού, βίας και απάνθρωπης οργουελιανής νοοτροπίας. Σε ένα τέτοιο γενικότερο περιβάλλον, όπου ο κόσμος γίνεται όλο και πιο άγριος και οι φωνές του απομονωτισμού ακούγονται όλο και πιο δυνατά, η Ελλάδα καλείται να παραμείνει προσιλωμένη στην τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και στην ενίσχυση της παρουσίας της ενώπιον των διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρέπει να επιδιώξουμε και να εντάξουμε στην ευρωπαϊκή ατζέντα μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κατοχήρωση, η διεύρυνση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συνυφασμένες με τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι παρεμβάσεις μας ήταν σοβαρές και θα έλεγα για πρώτη φορά τόσο αποτελεσματικές στα ζητήματα της βελτίωσης των συνθήκων στις φυλακές, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και των ρατσιστικών εγκλημάτων, στην ενίσχυση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, όπως είχε γίνει πρόσφατα το Δεκέμβριο με το σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή και την κύρωση των σχετικών οδηγιών για τις διακρίσεις στην εργασία. Υποστηρίζουμε την καθολικότητα, το αδιέρετο και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δικαιωμάτων αφετέρου. Η Ελλάδα θεωρεί ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συνυφαίνονται με την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την εξάλληψη της φτώχειας και τη συνεκτική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Η Εισαγγελία του Αριουπάγου εργάζεται εντατικά για την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνεργαζόμενη με διεθνείς οργανισμούς, ταγμένους για το σκοπό αυτό, όπως με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, καθώς και με ελληνικές αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των προσφύγων, των μεταναστών, κυρίως δε των ανήλικων ασυνόδευτων και μη, φροντίζοντας για το βέλτιστο συμφέρον και την ευημερία τους. Συμμετέχουμε ως Υπουργείο ενεργά στις ομάδες παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής μας τις συστάσεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ΟΗΕ. Το πρώτο μέρος της ημερίδας είχε συντονιστεί τον πρέσβη και μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κύριο Στέλιο Περάκη. Είναι εξαιρετική σημασία η σημερινή εκδήλωση, γιατί θα επιχειρηθεί μια αποτίμηση, αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνή όργανα προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετωπίζουν τη χώρα μας και πώς επίσης η χώρα μας αντιμετωπίζει τα όργανα αυτά. Στην πραγματικότητα είναι μια άσκηση στο πιο σημαντικό ίσως εγχείρημα που γνώρισε η ανθρωπότητα με τα πολεμικά, να αναγορευτεί δηλαδή η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ένα δημόσιο δίκαιο των λαών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης από σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, ξεκινά την υλοποίηση ενός προγράμματος
σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για την ενίσχυση της ποινικής δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος, ενώ καλά γνωρίζετε ότι έχουν ληφθεί και ειδικά μέτρα για την εξάλληψη των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Το πιο σημαντικό αποτελεί πράγματι η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα όργανά του. Κυρίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τη μεγάλη του δημοφιλία και με την υποχρεωτικότητα και δεσμευτικότητα των αποφάσεών του και παρεμπιπτόντως τα άλλα ελεγκτικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μεγάλη σημασία η Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων, η ΣΕΠΕΤΕ, όπως επωνομάζεται, με τις σχεδόν ετήσιες επισκέψεις της στην Ελλάδα και τη διαρκή επιτήρηση και εποπτεία καταστημάτων κράτησης αλλά και χωρών κράτησης μεταναστών. Με συντονίστρια τη Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Μαρία Γιαννακάκη, συζητήθηκαν στο δεύτερο μέρος της ημερίδας οι συστάσεις των διεθνών οργάνων για την Ελλάδα, μεταξύ πραγματικότητας και πολιτικής. Οι εκθέσεις στις οποίες αναγκαζόμαστε να εκπονήσουμε και κατόπιν να τις υποστηρίξουμε στα ενώπιον των διεθνών οργάνων γίνονται και μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία, να μαζέψουμε δείκτες και ένα σωρό από άλλους παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των δικαιωμάτων, ούτε πρέπει να υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στην προστασία τους. Δεν πρέπει να έχουμε δισταγμό για να δεχόμαστε ακόμα και τον μεγαλύτερο έλεγχο και το πιο βαθύ και το πιο διεισδυτικό σε πλευρές της πολιτικής μας τάξης που ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα. Πάντοτε θα είναι προς το καλό του πολίτη, τον οποίο ερχόμαστε να υπηρετήσουμε σε όλα τα επίπεδα άσκησης εξουσίας, είτε της εκτελεστικής, είτε της νομοθετικής, είτε της δικαστικής. Ευχόμαστε να μπορέσουμε όχι απλώς εμείς σαν χώρα, αλλά μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες δεσμεύσεις κρατών μελών σε θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη ξεκάθαρη και θεσμικό πλαίσιο μέχρι τώρα. Βλέπω αρκετά θετικά βήματα, ένα σαφές θετικό πνεύμα αντιμετώπισης και των εκκρεμωτήτων. Η λειτουργία του δικαστικού συστήματος μπορεί να έχει τα προβλήματά της, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει εμφανίσει συγκεκριμένες βελτιώσεις σε ζητήματα που απασχόλησαν κατά καιρούς έντονα το δικαστήριο Στρασβούργου.